Από μικρός θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Είχα πάντα την έλξη. Από μικρός ήμουνα, λάτρευα κινηματογράφο. Α. Πάρα πολύ. Ήμουνα άρρωστος. Δηλαδή, έβλεπα πολλές ταινίες, πήγαινα κινηματογράφο συνέχεια. Σε μια μικρή ηλικία, ας πούμε, όταν βρέθηκα με το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, έκανα κινηματογραφική εκπομπή, soundtrack, soundscore και τέτοια. Είχες ταινία που να την είχες δει τόσες πολλές φορές και να την είχες μάθει απ' έξω? Απ' έξω όχι, αλλά έχω μερικές ταινίες που τις έχω δει πάρα πολλές φορές και τις λατρεύω, όπως το Blade Runner, ας πούμε, είναι μια αγαπημένη ταινία, η Λάμψη, θυμάμαι τώρα πολλές. Εγώ ξέρεις ποια είχα. Για πες. Την είχα μάθει απ' έξω όμως. Το Stand By Me. Σοβαρά. Μου άρεσε ο River Phoenix, αλλά και όλη η ταινία ήταν πάρα πολύ. Θα βγει ταινία τώρα καινούργια με αυτόν. Όχι, τον Χακίν. Τον αδελφό του που πέθανε σε μικρή ηλικία. Ο River είναι αυτός που πέθανε. Ναι. Ναι, ο River Phoenix. Και είχε, Θα βγει ταινία με τον Χακίν, τον αδελφό του. Όχι, όχι. Έπαιζε ο ίδιος σε μια η οποία δεν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα γιατί πέθανε. Αλλά ο σκηνοθέτης έκανε μια μαγιά. Έλα τώρα. Ναι. Και θα την βγάλουν οι φέτος του χρόνου. Α, και λέω, wow. Τι ωραία. Mm. Τι ωραία. Απίστευτο παιδί. Ναι. Άλλος ένας που έφυγε νωρίς. Τι νωρίς. Ναι. Δυστυχώς. Τα ναρκωτικά. Τι να κάνει, μάστιγα. Μην τα αρχίσεις. Γιατί δεν τα αρχίσεις. Δεν κατάλαβα. Κάνω αθλητισμό. Α, συγγνώμη να σου πω κάτι. Ξεκίνησα πριν από 2 εβδομάδες στίβο. Mm-hmm. Και είναι τώρα, πηγαίνω στο στίβο και έχει μια μεγάλη ταμπέλα. Ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά. Και λέω εντάξει, πιο μεγάλα γράμματα δεν είχε να βάλει στη λέξη ναρκωτικά. Δηλαδή. Βάλε. Ναι στον αθλητισμό. Ναι. Η μητέρα Τερέζα όταν έκανε πορείες, διαδηλώσεις. Για την ειρήνη δεν έλεγε όχι στον πόλεμο, έλεγε ναι στην ειρήνη. Mm. Δίνουμε έμφαση σε αυτό που θέλουμε. Ναι. Όχι σε αυτό που δεν θέλουμε. Πολύ σωστό. Αθλείσαι. Κάνω γυμναστική, ναι, προσπαθώ. Προτιμάς τις ξένες ή τις ελληνίδες? Τι δεν θα σε ρώταγα. Κοίταξε, επειδή έζησα πολλά χρόνια έξω, πρέπει να ομολογήσω ότι με τις ξένες τα πήγα πολύ καλύτερα από ότι με τις Ελληνίδες γενικά. Όχι ότι δεν τις λατρεύω και τις Ελληνίδες γυναίκες, οι οποίες είναι πανέμορφες. Αλλά νομίζω ότι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις Ελληνίδες. Να μην τις υποτιμήσεις. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα τις λατρεύω όπως είπα. Απλά επειδή είσαι έξω, είσαι πολλά χρόνια. Ναι, και με ελκύει πάντα και γι' αυτό και έμεινα τόσα χρόνια στο Λονδίνο. Ότι... Για τις γυναίκες, αν είναι. Και για τις γυναίκες. Πού πήγες για άλλα πράγματα. Άπειροι λόγοι ήταν οι οποίοι με έκαναν να μείνω τόσο όσο έμεινα τελικά. Και πάντα παίζει και το ενδεχόμενο της επιστροφής, έτσι. Έχεις συζήσει. Αν έχω συζήσει. Ναι. Βεβαίως έχω συζήσει. Νομίζω ότι είναι καλή κίνηση γενικά. Όταν υπάρχει και το συνέστημα, έτσι. Δηλαδή, άμα είσαι ερωτευμένος, αν αγαπάς. Εννοείται ότι θα υπάρχει το συνέστημα. Δεν υπάρχει συνέστημα. Δεν νομίζω... μιλάμε για τους ανθρώπους χωρίς συνέστημα. Μιλάμε για τους. Βέβαια, απ' την άλλη, συστηματικούς. Όλοι θέλουμε να έχουμε το χώρο μας και το χρόνο μας. Τα όρια τα βάζουμε μόνοι μας στον εαυτό μας. Τώρα, βέβαια, αν έχει να κάνει κάτι, ας πούμε, το σωματικό ή μια βλάβη τέτοια, εντάξει, πάει αλλού η δουλειά. Αλλά η θέληση καμιά φορά μας οδηγεί στο να κάνουμε για την υπέρβαση. Υπερβαίνουμε τον εαυτό μας. Κάνουμε πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν εμάς τους ίδιους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί ανακαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου που είτε δεν ήξερες ότι τις έχεις. Ή τις έχεις ανακαλύψει κάποτε και τις έχεις κάπου μέσα σου, ας πούμε. Και θέλει ένα τσικ να γίνει κάτι για να ξαναβγούνε στην επιφάνεια. Έχουμε πάντα... πολύ μεγάλη δύναμη και δεν το... Έχουμε, αλλά ξέρεις τι, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας καταβάλουν, δεν θέλει... Ακροβατούμε σε ένα τεντωμένο σκηνή, νομίζω, αρκετοί άνθρωποι σήμερα. Και δεν θέλει και πολύ για να πέσεις ή από τη μία την άλλη. Και για να καταφέρεις, ας πούμε, να έχεις καλή ισορροπία και να προσπαθείς να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα. Θέλει δύναμη και σθένος. Και προσπαθώ προσωπικά να είμαι πάντα αισιόδοξος, ό,τι και να συμβεί. Πάντα θέλω να βλέπω το φως στο τέλος του τούνελ. Φέτος, τώρα που λέμε για χρόνο, mm. Αργύρη Γκαγκάνη, πού θα σε ξαναδούμε? Θα με ξαναδείτε... Μάλλον... Μας τα λέει. Ναι. Θα ξεκινήσω πρόβες τέλη Μαρτίου. Θα είμαι πάλι στο Αγγελοδήμα, ένα λατρεμένο θέατρο. Πού ήσουν και πριν. Πού ήμουν και πριν από λίγο καιρό, τελείωσε η παράσταση ναι. του Μπαλίμπρε. Θα κάνουμε ένα γιαπωνέζικο έργο, το The Bee, η Μέλισσα, mm-hmm. του Χιντέκι Νόντα. Σκηνοθετεί πάλι η Αναστασία Ρεβή, mm-hmm. εκ Λονδίνου έρχεται.
με την οποία έχω συνεργαστεί και στο Λονδίνο αρκετές φορές και τη λατρεύω. Είναι φοβερή σκηνοθέτη. Αναστασία. Thank you. Και θα είμαι με την Αντιγόνη την Δρακουλάκη, τον Αλέξανδρο τον Αμερικάνο και τον Αλμπέρτο Φάης. Θα ξεκινήσουμε μέσα Μαΐου. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Φιλάκια. Ένα χρόνο έχω να τον δω. Έχεις να δεις το καιρό, ε. Να έρθεις να δεις την παράσταση, να τον δεις. Είναι θαυμάς. Είναι εξαιρετικό παιδί επίσης. Πολύ όμορφος. Είχαμε κάνει μια ωραία συνέντευξη με τον Αλέξανδρο. Πάνω σε ένα κρεβάτι. Τον αγαπώ πολύ, είναι πολύ καλό παιδί. Φοβερό χιούμορ. Κουκλάκι, κουκλάκι και καλό παιδί. Φοβερός, ναι. Σημαντικό ότι είναι καλό παιδί. Και θα είναι και πρώτη φορά που θα συνεργαστούμε μαζί, αλλά όλα προμηνύουν ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δουλειά. Αχ, θα έρθω να σας δω. Να έρθεις. Είμαστε όλοι πολύ έτοιμοι έτσι και εγκαζωμένοι και μπριζωμένοι για να κάνουμε κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Και είναι και πολύ ιδιαίτερο έργο. Στο Αγγέλων Βήμα. Από μέσα Μαΐου μέχρι τέλη Ιουνίου μάλλον θα πάει αυτό. Και μετά συζητάω και άλλα πράγματα για το καλοκαίρι. Μετά θα πας σε έναν Γιώρο να πάρεις λίγο. Το καλοκαίρι λίγο να ξελαμπικάρω, να ερεμήσω, ναι, να βρω το ζεν μου και ξέρεις, ναι. Είναι απαραίτητο αυτό. Το ζεν, το κρατάς και στην πόλη όμως. Με ένα περίπατο, μια Κυριακή. Ναι. Το έκανα πρόσφατα. Πήγαμε κάτι φίλους, πήγαμε εκεί από την Ακρόπολη που πήγε στο Ζάπιο από εδώ από εκεί. Ήταν εκεί μια υπέροχη μέρα και ήταν καταπληκτικά. Ένα Σάββατο βράδυ πήγαμε μια φίλη μου, βάλαμε φορμίτσα αθλητικό και κάναμε τη βόλτα. Και γύρω. Ακρόπολη, θυσίο, τι καταπληκτικά. Είναι σούπερ. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ όμορφη βόλτα, είναι μια πάρα πολύ όμορφη λύση που δεν κοστίζει. Τίποτα. Δηλαδή, άμα θες, παίρνεις και ένα παγωτό στο δρόμο. Αυτό ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Κι εγώ μέρη μου. Σε είδα. Κι εγώ, πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Όποτε θέλεις. Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ. Thank you. Γεια σας. Ευχαριστώ.